Έχουμε την Κυριακή 5 Ιουνίου, γνωρίζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος κατόπιν εισηγήσεως της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, αποφάσισε να υλοποιήσει σε όλη την Ελλάδα ένα πλήθος δράσεων και η Μητρόπολη μας έχει σχεδιάσει, δεν τις έχει ανακοινώσει ακόμα, γιατί περιμένουμε να φιξάρουμε κάποιες λεπτομέρειες, αρκετές δράσεις με μεγάλη ποικιλία, από καθαρισμούς ακτών και δράσεις ενημερωτικές και δράσεις που έχουν σχέση με τα ζώα, με τα φυτά, με τον υδάτινο πλούτο και τους υγροβιοτόπους της περιοχής μας, αλλά και μια σημαντική δράση την οποία θα υλοποιήσουμε, καθότι η αρμοδιότητά μας το που είναι σε όλη την Ελλάδα για αυτό το θέμα, θα υλοποιήσουμε στις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας την Κυριακή το πρωί και μάλιστα θα είναι παρόν σε αυτή τη δράση ο ίδιος ο προκαθήμενος Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Μακαριώτης Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, μαζί με τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία είναι πλησίων μου σε αυτή την προσπάθεια, αλλά ετοιμάζουμε και άλλες πολύ σημαντικές δράσεις, αλλά και συνεργασίες και με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την τοπική αυτοδιοίκηση σε επίπεδο περιφερειών και σε επίπεδο Δήμων και με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, αλλά και με διεθνείς φορείς. Μόνο να σας πω ότι στην Επιτροπή την οποία προεδρεύω και στα μέλη τα οποία έχω επιλέξει συμμετέχουν κορυφαίοι επιστήμονες οι οποίοι μετέχουν και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και σε άλλους διεθνείς περιβαλλοντικούς οργανισμούς, αλλά και στον χώρο των κινημάτων. Μας ενδιαφέρει να ευαισθητοποιήσουμε τους πάντες και να ενεργοποιήσουμε κάθε ευαίσθητη, σοβαρή και υπεύθυνη φωνή, γιατί η οικολογία και η προστασία του περιβάλλοντος είναι η προστασία της ζωής και κυρίως είναι μια κατάθεση και στάση ευθύνης απέναντι στο μέλλον. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος δεν υπάρχει μόνο για μας. Υπάρχει και για τα παιδιά μας και υπάρχει και για τις μελλοντικές γενιές. Αυτή η λογική να περάσουμε εμείς καλά και ό,τι θέλει ας γίνει, αυτή η λογική είναι απάνθρωπη. Απάνθρωποι.